Λοιπόν, τρούξα μια ματιά και ξαναπάμε λίγο άλλη μια δόση. Όλες οι ρυθμίσεις, ενημέρωση και ασφάλεια, το μαθά και στα ελληνικά. Αποκατάσταση, εκκίνηση για προχωρημένους. Για να δούμε τώρα. Είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι, πρέπει να μαθαίνουμε τα ίδια κάθε φορά. Αντιμετώπιση, επιλογές για προχωρημένους. Ρυθμίσεις υλικολογισμικού του UEFI. Μη σας δαγκώσει, προσέξτε. Επανεκκίνηση. Και τώρα θα πούμε στο BIOS. Επιτέλους θα μας αφήσει να πούμε στο καταπληκτικό BIOS. Το BIOS είναι στον υπολογιστή. Και θα μπούμε στο BIOS Setup. Είναι αυτό εδώ. Και εδώ μέσα επιτέλους που μπήκαμε στο BIOS μπορούμε να στήσουμε, να κάνουμε disable το secure boot. Να το βρούμε πρώτα. Security. Μήπως είναι εδώ κάτω. Μπα. Δεν είναι καν security. Advanced. Μάλιστα. Boot options. Boot δεν είναι η μπότα, είναι η εκκίνηση. Πατάω enter. Startup delay. Μπλα 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 μπλα. Μπλα μπλα μπλα. Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Πάμε back. Secure boot, έλα μεγάλε το βρήκα. Εδώ είμαστε. Secure boot. Configure, ωραία. Άρα λοιπόν αυτά εδώ είναι που θέλουμε, Legacy Support Enable και Secure Boot Disable. Το Legacy Support είναι να μπορούμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο παλιό, καλό είναι αυτό να το έχετε, και Secure Boot Disable οπωσδήποτε. Κλικ λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάω πάλι πίσω, Save Changes and Exit, όχι ότι άλλαξα πολλά πράγματα. Ας δούμε και κάτι ακόμα, στο Advanced, στο Boot Options, να το επιτρέπω να ξεκινά από USB, σημαντικό, και να κατέβω λίγο κάτω. UEFI Boot Order είναι πρώτα το USB και Legacy Boot Order, αυτό που κάνανε Apple, είναι πάλι το USB. Αυτό είναι σημαντικό, όταν βάλω το USB θα ξεκινήσει. Το USB που έφτιαξα πριν λοιπόν το βάζω, γιατί το είχα βγάλει πάλι στη θεσούλα του. Τσικ, το χώνω. Και κάνω Save Changes and Exit, θα κάνει restart όλο το πράγμα, Tank. Yes, όχι ότι άλλαξε και πολλά πράγματα. Και τώρα λοιπόν ο υπολογιστής θα ξεκινήσει, το στικάκι με το MX Linux που έφτιαξα με Rufus είναι στη θέση του. Και λογικά πατάω ένα escape, ας το πατήσω το escape, αφού μου το λέει, κάτω αριστερά λέει πάτα escape. Α, μπήκε κατευθείαν στο MX Linux. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το στικάκι μου που βλέπετε. Και μπαίνω στο snapshot αυτό, έτσι το ονομάζει, δεν το έχω ξαναδεί. Τώρα ξεκινάω από το στικάκι μου. Και για πρώτη φορά ο υπολογιστής θα δουλέψει. Κατεβάζω και λίγο την οθόνη, γιατί βλέπετε πιο ωραία. Μόνο έτσι για να αγχώνεστε. Είναι ο λειτουργικός τμήμα που σας λέει και τι κάνει. Μην ψαρώνετε. Αυτά που θα τα κρύψετε στο μέλλον για να μην τα βλέπετε. Τρομοκρατήστε. Και μπήκα στο καταπληκτικό MX Linux. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ μου βγάζει και ένα welcome screen και θα στήσω και εδώ πέρα ένα screen capture να συνεχίσω από εδώ τη δουλειά, να μην τα γράφω στο κινητό. Καλώς ήρθατε.